Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλησπέρα κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κύριε Λεμό. Συμπληρώνεται σήμερα 2 χρόνια από αυτό που ζήσαμε όλοι στη Μάδρα, τη φωνική πλημμύρα. Αυτό που θέλουμε να... Μάλιστα. Σας ακούμε. Αυτό που θέλουμε να δούμε από εσάς είναι η επόμενη μέρα ποια είναι, τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα και όχι μόνο στη Μάδρα. Αντιπλημμυρική θωράκιση γενικά της Αττικής, ποιες κινήσεις έχουν γίνει από την περιφέρεια, γιατί από ό,τι φαίνεται από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα σας το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Κύριε Λεμέ, πράγματι θα σας έλεγα ότι το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης σχετίζεται με την ίδια τη ζωή και προφανώς δεν πρέπει να ξαναδούμε τέτοιες εικόνες, παρά το ότι οφείλουμε να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί απρόβλεπτα φαινόμενα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς πρέπει να ολιγορεί, είτε κάνοντας έργα υποδομής που θέλει τον χρόνο, τον σχεδιασμό και την χρηματοδότηση, είτε προφανώς και κατά τη διάρκεια του φαινομένου, όποτε συμβεί, να είναι κάποιος ή και να είμαστε συγκροτημένα αρκετοί για να μπορέσουμε να δώσουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας. Από την άλλη πλευρά, θα σας έλεγα για την Αττική, ήδη υπογράψαμε μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Οικονομικών, συνυπογράψαμε την δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έρθουν 150 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 100 και από τα 17 έργα να γίνουν στην Αττική, σε επίπεδο τουλάχιστον οριοθέτησης, διευθέτησης ρεμάτων, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Αττικής, αλλά και συγχρόνως η πρώτη μας προτεραιότητα και στον υπολογισμό των οποίων φτιάχνουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι όλες οι όριμες μελέτες οι οποίες αυτή τη στιγμή φτιάχνονται στις δήμους για την απορροή τους, έχουν την πρώτη προτεραιότητα σε επίπεδο της χρηματοδότησης και στην επίπεδο προφανώς της δημιουργίας αυτών των έργων οικοδομής της κάθε πόλη. Προφανώς έχουμε λοιπόν μεταξύ από αυτά να πούμε το κράτος, η περιφέρεια, η Δήμη, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Έχουν δοθεί και οδηγίες προς τους πολίτες τι πρέπει να αποφεύγουν όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες πλημμυρικές αδυναμίες. Είναι πολύ σημαντικό κύριε Περιφερειάρχα και αυτό το κομμάτι, γιατί έχει ενεργοποιηθεί, το είδαμε και πρόσφατα, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, και η πολιτική προστασία της περιφέρειας Αττικής. Και μάλιστα γίνονται και σχετικές ανακοινώσεις όποτε έχουμε σχετικό δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οπότε είναι και το κομμάτι το πώς θα λειτουργήσουν και οι κάτοικοι των περιοχών που συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι σαφές ότι, ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να γκρεμιστούν κάποιες κατοικίες ή κάποια εμπόδια που έχουν μπει στις κήτες των ρεμάτων. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα με ένα αυτόματο πιλότο τα έργα υποδομής. Σαφέστατα, παραδείγματι, στη Μάνδρα επισπεύσαμε μέσα από τις υπηρεσίες μας αλλά και τους εργολάβους τα έργα για να είναι γρήγορα λειτουργικά και νομίζω η μέχρι σήμερα ανταπόκριση παρά τα καιρικά φαινόμενα έδειξε ότι ανταποκρίθηκαν αυτά τα έργα. Προφανώς πρέπει να γίνουν και άλλα έργα. Ήδη για τη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε δώσει εντολή να υπάρξει επέκταση εργολαβιών για να είναι πιο ολοκληρωμένες αυτές αυτά τα έργα υποδομής. Όμως επαναλαμβάνω, ένας πολίτης, παραδείγματος χάρη, όταν έχει ασφαλτιστρωθεί, έχει γίνει ένας δρόμος κατά μήκος ή αν θέλετε κάθετα ενός ρέματος, την ώρα ενός φαινομένου δεν περνάει από αυτό το δρόμο, διότι πολύ πιθανό και έχουν συμβεί πολλά τέτοια περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, θα παρασυρθεί και το αυτοκίνητο και δυστυχώς θα δημιουργηθούν απρόβλεπτες αδυναμίες για αυτούς τους επιβάτες. Υπό αυτή την έννοια νομίζω η στρατηγική, η προσπάθεια, η χρηματοδότηση έργων υποδομής αλλά και η προσπάθεια του να κάνει ο κάθε πολίτης το σωστό κάθε φορά πιστεύω ότι θα μας φέρει σε καλύτερες μέρες από αυτές τις οποίες έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Άρα μπορούμε να πούμε κύριε Περιφερειάρχα, στο τέλος... Ναι.
Στο τέλος αυτής της περιφερειακής θητείας ενδεχομένως να είναι η Αττική πιο ασφαλής. Βέβαια κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ένα φυσικό φαινόμενο. Ναι, αν είναι πιο ασφαλής σίγουρα όσον αφορά την περιοχή από πριν 2 χρόνια είναι πιο ασφαλής. Τα έργα υποδομής ήδη μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί αλλά είναι ήδη λειτουργικά. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να καταγραφεί και μέσα από την εκπομπή σας. Όμως επαναλαμβάνω, κάθε φορά αυτό σχετίζεται με το πόσο ακραία μπορεί να είναι κάποια φαινόμενα, κάποια ζητήματα που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον. Άρα ποτέ δεν πρέπει κάποιος να είναι απολύτως ήσυχος, παρά αυτά τα μεγάλα έργα τα οποία επαναλαμβάνω. Διαπιστώσαμε ότι παρά ότι θα ολοκληρωθούν προς τα τέλη του χρόνου, είναι ήδη λειτουργικά, αλλά και επίσης όπως σας είπα και επαναλαμβάνω, κάναμε και άλλες διαδικασίες επέκτασης αυτών των σημαντικών έργων. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Περιφερειάρχα, για να σας αποδεσμεύσω, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ο χρόνος σας πολύτιμος. Δύο λόγια θα ήθελα για το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια τα ετήσια, τα πανελλαδικά, στην 15η, αν θέλετε, ετήσια συνεδρίαση την οποία έχει. Συμμετέχουν ήδη στο δίκτυό μας πάνω από 230 δήμοι. Και αυτό δίνει πολύ σημαντική δύναμη στις προσπάθειες και στις στρατηγικές. Είναι ο μόνος πιστοποιημένος φορέας στη χώρα μας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχει την εξής ιδιαιτερότητα πλέον, ότι είναι και ο μόνος φορέας ο οποίος συνδέει τον πρώτο και δεύτερο βαθμό. Και αυτό το λέω διότι πριν μήνες σε Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ότι μπορούν να συμμετέχουν και οι περιφέρειες σε αυτή την προσπάθεια. Άρα, ήδη η Αττική έχει ενταχθεί μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου και πολύ σύντομα όλοι οι Δήμοι της χώρας, πιθανολογώ και όλες τις περιφέρειες, θα είναι σε αυτόν τον φορέα με μία και μόνο στρατηγική. Να διατηρήσουμε υγιή τον πολίτη μέσα από παρεμβάσεις, προσυμπτωματικούς ελέγχους, ενημέρωση, καθολικές όμως σε όλα τα επίπεδα, αλλά και φτιάχνοντας υγιείς πόλεις. Όλοι δηλαδή οι οποίες θα μπορούν να έχουν σεβασμό στον πολίτη στην κατάσταση της αδυναμίας της κινητικότητας μέσα από την προσβασιμότητα, αλλά προφανώς, όπως είπα, στο να έχουμε πόλεις οι οποίες να είναι φιλόξενες πάνω απ' όλα. Είστε σαφείς, κύριε Περιφερειάρχα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.